Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Χαρίτου, μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο της πολιτικής προστασίας, όπου σημείωσε με έμφαση μεταξύ των άλλων ότι οι ρυθμίσεις οι οποίες κατατέθηκαν δεν ανταποκρίνονται στις όριμες αλλαγές που έχει σήμερα ανάγκη το σύστημα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το υπάρχον πλαίσιο πολιτικής προστασίας έχει επιδράσει τραυματικά στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, γιατί δεν στάθηκε ικανό να την προστατεύσει σε κρίσιμες καταστάσεις. Μιας κοινωνίας, κύριοι, που βιώνει την κλιματική κρίση περισσότερο από ό,τι εμείς υπολογίζουμε, γι' αυτό και η ανησυχία της είναι δεδομένη και εύλογη. Δεν πρωτοτυπείτε, κύριοι, στην ανάγκη με το νομοσχέδιο που καταθέσατε. Σας προλάβαμε μεν στην αναγκαιότητα των αλλαγών με το σχέδιο που είχαμε σε διαβούλευση. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε την νομοθετική ρύθμιση. Ούτε βέβαια μας πείσατε ότι οι ρυθμίσεις που καταθέσατε ανταποκρίνονται στις όριμες αλλαγές που έχει σήμερα ανάγκη το σύστημα πολιτικής προστασίας. Στην πραγματικότητα, κύριοι, στείνεται μια νέα υπερδομή που ακόμα δεν είναι γνωστό το πώς θα εξελιχθεί στο εύρος της. Μια δομή με μια Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητες τύπης υπερυπουργείου και με 13 διορισμένους περιφερειακούς συντονιστές. Δομή που έρχεται να επικαθίσει επί υπηρεσιών αποκεντρωμένων και μη, περιφερειών και δήμων. Αν αντιγράφοντας από κάπου αλλού αυτό το μοντέλο είχατε στο μυαλό σας μόνο την περιφέρεια της Αττικής, ίσως να σας καταλάβαινα. Προφανώς και πάλι θα υπήρχε πρόβλημα. Αν όμως είχατε όλες τις περιφέρειες, τότε μάλλον περιπλέκεται περισσότερο τα πράγματα. Συσσωρεύετε νέα προβλήματα. Γι' αυτό είναι δεδομένη και πλέον κατατεθειμένη η ανησυχία μας για τις όποιες εξελίξεις. Δεν αναφέρομαι, κύριοι, μόνο στις ρυθμίσεις, όπου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθίσταται ανεξέλεγκτη. Εννοώ το γεγονός ότι χωρίς νομοθετικές ρυθμίσεις έχει στη διακριτική της ευχέρεια την διαχείριση των πάντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 για τα πλαίσια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, αλλά και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο, κύριοι, το απαράδεκτο της ύπαρξης των μυστικών κονδυλίων στην πολιτική προστασία, χωρίς μάλιστα να περιγράφεται με σαφήνεια σε τι έκτακτο αναφέρεστε. Ούτε βέβαια μας έχετε συνηθίσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον σε αξιοκρατικές επιλογές. Αναφέρομαι στους 13 περιφερειακούς συντονιστές που διορίζετε. Το αντίθετο μάλιστα μας έχετε δείξει. Το πιο σημαντικό όμως, κύριοι, είναι ότι με τη νέα δομή που στείνεται δημιουργείται ένα νέο επίπεδο διοίκησης, συντονισμού και εντολών. Όλοι, μα όλοι συντονίζουν. Τελικά ποιος παίρνει την απόφαση? Η ευθύνη σε ποιον ανήκει? Θα διαχέεται ανάμεσα στους συντονιστές, ανάμεσα σε συντονιστές και ρετούς? Τι νόημα έχουν, κύριοι, οι νέες δομές όταν δεν αντιμετωπίζετε κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής προστασίας? Σε ένα συμβάν ή μια δυνητική απειλή, ποιος θα κάνει την εκτίμηση της κατάστασης? Μας λέτε οι πρώτοι ανταποκριτές, θαυμάσια. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτοί δεν λειτουργούν ούτε μέσω του συντονιστικού κέντρου, ούτε με την επιστημονική κοινότητα, στερούνται δηλαδή κατάλληλης πληροφόρησης, στερούνται οδηγιών, ώστε να εκτιμήσουν και να μεταφέρουν την πραγματική κατάσταση των συμβάντων. Ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Αυτό που συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αλλού θα κινείται η αστυνομία που συνήθως παίρνει πρώτη την πληροφορία, αλλού άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, ο αντιπεριφερειάρχης θα μαθαίνει το συμβάν από το Facebook, ο διευθυντής πολιτικής προστασίας από τους δημοσιογράφους που θα τον τηλεφωνούν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε, της κυβέρνησης. Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αλήθεια, γιατί δεν υιοθετήσατε τη θέσπιση του ρόλου του διοικητή περιστατικού που προτείναμε στο σχέδιο νόμου που καταθέσαμε για την πολιτική προστασία, όταν είναι γνωστό πως αποτελεί μια διεθνώς επιτυχημένη πρακτική? Με τις ρυθμίσεις που σχεδιάζετε,
Κανείς δεν θα έχει την πραγματική εικόνα της κατάστασης. Με τις ασάφειες, τη σύγχυση, την επικάλυψη αρμοδιοτήτων και χωρίς ξεκάθαρο σύστημα ροής πληροφοριών, ένα είναι βέβαιο, ότι το όλο σύστημα πολιτικής προστασίας θα καταστεί πλήρως αναποτελεσματικό. Εμφανίζεται κυρίως το μη, την ύπαρξη του διορισμένου περιφερειακού συντονιστή και ως γνωστό συντονιστή ορισμένου χρόνου. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριοι. Πιστεύετε στα σοβαρά ότι τα προβλήματα που ανέκυψαν, για παράδειγμα, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη Θάσο ή των πλημμυρών στον Εύρο, οφείλονται στην έλλειψη διορισμένου συντονιστή? Το πιστεύετε σοβαρά? Είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι θα γίνει πιο αποτελεσματική η πολιτική προστασία, μεταφέροντας το κέντρο λήψης της απόφασης σε περιφερειακό επίπεδο και όχι σε επίπεδο Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας, με τον Αντιπεριφερειάρχη σε λόγο παρατηρητή, με τις έμπειρες διευθύνσεις πολιτικής προστασίας στο περιθώριο, γιατί εκεί τις οδηγείτε, χωρίς ταυτόχρονα να προβλέπετε τίποτα για το πώς θα αποζημιωθεί το πολιτικό και επιχειρησιακό προσωπικό, ούτε βέβαια να κάνετε κανένα λόγο για εργαλεία, για μέσα που είναι σήμερα τόσο αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Κύριε, αν νομίζετε ότι θα υπάρξουν δήμαρχοι, περιφερειάρχες που θα κρυφθούν πίσω από μετακλητούς συντονιστές, πιθανό να υπάρξουν και κάποιοι λίγοι τέτοιοι. Είναι βέβαιο όμως, κύριε, ότι στην πλειοψηφία τους θα εμπλακούν και τότε θα γίνει ακόμα πιο περίπλοκο, να μην πω χαοτικό, το σύστημα, γιατί προφανώς διαθέτουν και εργαλεία και μηχανισμούς. Γιατί μπορεί εσείς να τοποθετείτε μετακλητούς συντονιστές, αλλά ως γνωστόν οι αιρετοί δεν μπορούν να αποφύγουν το πολιτικό κόστος των όποιων συνοπιών προκύψουν από σημαντικά περιστατικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο που έχει κατατεθεί δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες ασφάλειας και προστασίας της κοινωνίας. Γι' αυτό και το καταψηφίζουμε. Σας ευχαριστώ. Στην Κομοτηνή παρευρέθηκε σήμερα το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, Βασίλης Πολυμερόπουλος, ο οποίος πραγματοποιεί επισκέψεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, προκειμένου να ενημερώσει τους υπαλλήλους για το νέο ασφαλιστικό. Στην Κομοτηνή σήμερα επισκέφτηκε τους δημοτικούς υπαλλήλους, όπως συνομίλησε μαζί τους. Σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις που γίνεται, το βάζουμε σε όλες τις συγκεντρώσεις, σε όλες τις συναντήσεις που το κάνουμε, είτε είναι με υπουργεία τα οποία είναι σε άμεση σχέση με το εργασιακό αντικείμενο, είτε είναι σε έμεση σχέση, είναι από τα θέματα που βάζουμε σήμερα. Με στόχο την ενημέρωση για το ασφαλιστικό που κατατίθεται στη Βουλή στις 10 ή 11 Φεβρουαρίου και θα ψηφιστεί στις 20 του μηνός, το μέλος της ΑΔΔΗ, Βασίλης Πολυμερόπουλος, βρέθηκε στην Κομοτηνή και μίλησε με τους εργαζόμενους για τις αλλαγές που θα υπάρξουν αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Σήμερα το πρωί ενημέρωσε τους υπαλλήλους του Δήμου Κομοτηνής για το ασφαλιστικό. Είμαι σήμερα εδώ πέρα στα πλαίσια των περιοδιών που γίνονται από την ΑΔΔΗ και των διαφόρων εκδηλώσεων ημερίδων για το θέμα κυρίως του ασφαλιστικού. Είναι το ζήτημα το οποίο είναι στην άμεση επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Κατατίθεται στη Βουλή περίπου 10 ή 11 και θα ψηφιστεί 20-21 από ό,τι έχουμε κατά ασφαλείς πληροφορίες και έχει ο Υπουργός εξαγγείλει. Και σε αυτό το πλαίσιο είμαστε αναδεικνύοντας τα προβλήματα, κάνοντας ενημέρωση για τις πραγματικές συνθήκες που διαμορφώνονται σε επίπεδο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Και θα καλύψω την ευρύτερη περιοχή της Θράκης αυτές τις μέρες. Τώρα στο Δημαρχείο είμαι και για ένα ιδιαίτερο λόγο, διότι εδώ πέρα εγώ προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το Νομαρχιακό Τμήμα είχε την εγκαλοσύνη και ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος και το Διοικητικό Συμβούλιο να με καλέσουν να κάνουμε μια μικρή ενημέρωση και να κάνουμε μια μικρή περιοδία. Άλλωστε, έχω έρθει επανειλημμένος εδώ πέρα για τα θέματα τα οποία απασχολούν και την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση και για το ασφαλιστικό, αλλά και ευρύτερα τα θέματα τα οποία άπτονται της δημοσιοπαλλητικής μας δράσης. Και προσπαθούμε να αναδείξουμε τα θέματα, να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους και επειδή πάμε για τις 18 του μηνός για μια κινητοποίηση όσον αφορά κύρια το ασφαλιστικό, κάνουμε βεβαίως και μια
ανάδειξη της απεργιακής κινητοποίησης, η οποία θα είναι σε πανδημοσιοπαλλητικό και δεν ξέρω αν θα είναι σε πανεργατικό επίπεδο, γιατί δεν έχω επικοινωνήσει, επειδή έλειπα αυτές τις μέρες από την Αθήνα. Καταψηφίστηκε η πρόταση για διενέργεια δημοψηφίσματος για τη δημιουργία της ΔΕΙΑΔΗ από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου. Μόνο η συμπολίτευση ψήφισε υπέρ, ενώ στη συνέχεια οι επικεφαλείς των παρατάξεων αιτιολόγησαν γιατί καταψήφισαν την πρόταση αυτή, ενώ ο Δήμαρχος μίλησε για τις ενέργειες τις οποίες πρόκειται να προβεί. Των δικαστικών αντιπροσώπων το οποίο πρέπει να καλυφθεί από τον Δήμο και το κόστος των απαιτούμενων ψηφοδελτίων που θα τυπωθούν πάλι από τον Δήμο. Αυτά είναι τα δύο μέρη που θα χρησιμοποιήσουν. Τάξη μεγέθους δεν έχουν, Δήμο. Τάξη μεγέθους καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου η αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων. Όσο είναι τα τμήματα, εγώ νομίζω ότι θα κοιμανθούμε το σύνολο 10 με 12.000 ευρώ ως επιβάρηση. Η εκλογική αντιπρόσωπη θα είναι από τον Ομόρο Δόπης. Θα οριστεί από το πρωτοδικείο. Καταψήφισε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου την πρόταση για διενέργεια δημοψηφίσματος στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου χθες το απόγευμα. Φοβήθηκε η αντιπολίτευση τη λαϊκή ετοιμιγορία, τόνισε ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν, συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος και η παράταξή του λογοδοτεί μόνο στο λαό. Ενώ ερωτηθείς για το τι θα γίνει, υποστήριξε ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να γίνει δημοψήφισμα αφού συγκεντρωθούν υπογραφές του 10% των εγγεγραμμένων εκλογέων. Η αντιπολίτευση δεν δέχτηκε να πάμε στο λαό. Φοβήθηκε τη λαϊκή ετοιμιγορία, όπως είπα και μέσα στο Συμβούλιο όταν ολοκλήρωσα τις τοποθετήσεις μου, θα περάσει στην ιστορία ως η αντιπολίτευση που φοβήθηκε την ετοιμιγορία των δημοτών, την ετοιμιγορία του λαού, των δημοτών του Δήμου Ιάσμου. Εγώ θεωρώ ότι η διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος είναι μια δημοκρατικότατη διαδικασία. Έχει γίνει σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες για να αποφασίζουν οι πολίτες για κρίσιμα ζητήματα, όπως ήταν η ίδρυση της ΔΕΙΑΔΗ. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η αντιπολίτευση καταψήφισε και δεν επετέχθη η απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, οι 18 ψήφοι. Η παράταξή μας και εγώ δεσμευόμαστε και λογοδοτούμε μονάχα στο λαό. Δεν φοβόμαστε ποτέ την ετοιμιγορία των συνδημοτών μας. Γι' αυτό το λόγο ψηφίσαμε υπέρ του να γίνει το δημοψήφισμα. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω και δεν θέλω να κουράσω κιόλας. Η αντιπολίτευση φοβήθηκε την ετοιμιγορία των δημοτών. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα. Επί του παρόντος δεν θα διεξαχθεί. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να συλλεγούν υπογραφές από το 10% των εγγεγραμμένων εκλογέων. Είναι περίπου 2.050 με 60 υπογραφές, γιατί έχουμε 20.000 εγγεγραμμένους εκλογείς δημότες. Και σε αυτήν την περίπτωση αυτές οι υπογραφές κατατίθενται στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τότε το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία πια για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Αυτό θα το εξετάσουμε μαζί με τον συνδυασμό μου, θα συσκεφτούμε αύριο ή μεθαύριο και θα δούμε. Να επαναφέρω το θέμα της σύστασης ΔΕΙΑΔΗ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αφήνω επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο και τη συλλογή υπογραφών από το 10% των εκλογών και να επαναξετάσουμε το ζήτημα. Παράλληλα, ο κύριος Οντέρ κατήγγειλε ότι οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης προσπαθούν να βάλουν τρικλοποδιά στη συμπολίτευση. Παρατάξεις της αντιπολιτεύσεως, σύσσωμες, προσπαθούν να βάλουν τρικλοποδιά στη συμπολίτευση. Στη συμπολίτευση η οποία είναι εκλεγμένη τη δεύτερη Κυριακή με το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τους λόγους που καταψήφισαν την πρόταση για το δημοψήφισμα εξήγησε ο επικεφαλής της Μύσονος Αντιπολίτευσης Κυριάκος Αμούτζας, που υποστήριξε ότι δεν φοβούνται τον κόσμο, αλλά ο κόσμος είναι αυτοί, οι εκπρόσωποι του. Έχω την εντύπωση ότι κουράσαμε τον κόσμο χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα συζήτησης. Έφερε ένα θέμα για διαδί την προηγούμενη φορά για ίδρυση. Η θέση της παράταξής μας ήταν ότι δεν μπορούμε να ιδρύσουμε με μια διάτρητη μελέτη η οποία είναι ανυπόγραφη και η οποία ανεβάζει τα κόστη στο λαό μας. Ξαναφέρνει σήμερα ένα άλλο θέμα σε 4 μέρες, δημοψήφισμα για ναι ή όχι. Εμείς δεν τον είπαμε ποτέ να μην κάνει επιχείρηση ίδρυψης αποχέτησης. Του είπαμε, τα χρόνια είναι δύσκολα. Τα χωριά δεν έχουν κόσμο, δεν έχουν να φάνε, σπέρνουν μια ντομάτα και έχουν φθηνό νερό. Ο Ίασμος έχει το φθηνότερο νερό, το νερό από οποιοδήποτε άλλον. Μη λοιπόν ένα καλό προσπαθούμε να το φορτώσουμε.
Βάλε την καλύτερη μελετητική εταιρεία. Πες της, έλα εδώ και πες μας τι πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε ή δεν μπορούμε. Πρέπει ή δεν πρέπει. Δώστα στο Δημοτικό σου Συμβούλιο και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα αποφασίζαμε θετικά γι' αυτό. Δεν το έκανε. Είναι εντελώς αντιδημοκρατικό αυτό που έκανε και προσπαθεί. Τον είπαμε. Δεν μπορείς να κάνεις ένα δημοψήφισμα με 500 ανθρώπους και να είναι δεσμευτικό. Θέλει κάποιους συγκεκριμένους αριθμούς ανθρώπων. Δεν μπορείς να κάνεις ένα δημοψήφισμα με ναι ή όχι. Πάλι ο νόμος το επιβάλλει. Η ουσία όμως ποια είναι? Η ουσία για μας, κύριοι και κυρίες, είναι το εξής. Ότι ζούμε ένα πρόβλημα στο Δήμο μας. Απ' τη μια ο άνθρωπος λέει, ο κύριος Δήμαρχος, συγγνώμη, ο κύριος Δήμαρχος, απ' τη μια λέει θέλει συνεργασία, εμείς του δίνουμε τη συνεργασία, το απλώνουμε το χέρι, όλες οι παρατάξεις και αυτός τις αρνείται. Δέστε τώρα τι θα πάθουμε το Φεστιβάλ Ειρήνης. Τι είναι αυτό? Τι είναι το Φεστιβάλ Ειρήνης? Να έρθει, θέλω να κάνω, έτσι ήταν η διαδή. Θα κάνω διαδή. Απ' τη στιγμή που θα κάνεις κάτι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Α, και κάτι ακόμη. Και κάτι ακόμη. Εμείς δεν φοβόμαστε να πάμε στον κόσμο αυτό που θέλει να πει μετά την ημερήσια διάθεση. Ο κόσμος μας ψηφίζει από τους περισσότερους 25 χρόνια. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο κόσμος όμως είμαστε εμείς. Οι εκπρόσωποι του. Εμείς δεν αλλάξαμε τη στάση μας και καταψηφίσαμε, δήλωσε από την αντιπολίτευση ο Καδίης Μέτ, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη από πού θα βρεθούν οι πόροι για τη βιωσιμότητα αυτής της εταιρείας, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι γνωρίζουν ότι οι δημότες δεν μπορούν να αντέξουν ανέβουν τα τέλη στο νερό. Σήμερα είχαμε μοναδικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το αν θα πάμε σε δημοψήφισμα ή όχι για σύσταση δημοτικής επιχείρησης ίδρυυσης αποχέτευσης του Δήμου Ιάσμου που είχαμε καταψηφίσει την περασμένη εβδομάδα πριν μια εβδομάδα. Εμείς δεν αλλάξαμε τη τάση μας γιατί θεωρούμε ότι για να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση οπωσδήποτε πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει από πού θα έχει τα έσοδα. Εκεί προβληματιστήκαμε πιο πολύ γιατί και εμείς ως προηγούμενη Δημοτική Αρχή το σκεφτήκαμε αυτό. Βεβαίως μια δημοτική επιχείρηση θα συμβάλλει στην ποιότητα του νερού και στην ποιότητα της εξυπηρέτησης προς τους δημότες, αλλά σε αυτή την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, δυστυχώς οι δημότες μας δεν είναι σε θέση, γιατί γνωρίζω πολύ καλά, γιατί ήμουν 9 χρόνια δήμαρχος, διοίκησα το Δήμο, γνωρίζω τις δυνατότητες των δημοτών, άρα αυτό που μας προβληματίζει πιο πολύ είναι ότι αναγκαστούν οι δημότες να πληρώνουν παραπάνω λεφτά. Αυτό φάνηκε και από την οικονομοτεχνική μελέτη που μας παρουσιάσανε. Για να είναι βιώσιμη αυτή η επιχείρηση πρέπει το πάγιο από 14 ευρώ να πάει στα 34 συν ΦΠΑ που είναι 45 ευρώ. Και μπορώ να σας πω αρκετές ιστορίες έτσι, για τα παράπονα που δεχόμουν έστω και στην προεκλογική περίοδο και όσο ήμουν στο γραφείο μου για ποσά των 40-50 ευρώ ετησίως. Γι' αυτό καταψηφίσαμε σήμερα το να πάμε σε δημοψήφισμα γιατί θεωρούμε ότι θα έχει κάποιο κόστος αυτή η διαδικασία στους δημότες, το ότι οπωσδήποτε χρειάζεται, παρόλο που έχει δεσμευτεί ο Δήμαρχος ότι δεν θα αυξήσει τα τέλη, αναγκαστικά πρέπει να αυξηθούν τα τέλη και αυτό θα τα πληρώσουν οι δημότες, εκεί έχουμε την αντίρρηση. Και να πω και κάτι, να επισημάνω και κάτι άλλο, γνωρίζει πολύ καλά και ο Δήμαρχος, αν θέλει να πάει στη Λαϊκή Βούληση, υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα σας πω εγώ, ψάξτε εσείς, οι νομικοί το γνωρίζουν, υπάρχει κάποιος τρόπος με υπογραφές που θα μαζέψει, μπορεί να πάει σε δημοψήφισμα να ρωτήσει, ναι, βεβαίως. Εμείς δεν φοβόμαστε τη Λαϊκή Βούληση, αλλά εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι θα πούν οι δημότες, αλλά αν πούν την αλήθεια βέβαια. Αλλιώς κάποιος, αν καταφέρει και μας εξηγήσει, επανειλημμένες φορές ό,τι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από πού θα έχει έσοδα αυτή η δημοτική επιχείρηση. Και δεν πήρα απάντηση. Αν πήρα απάντηση, πείτε μου εσείς. Τους λόγους που καταψήφισε και αφορούν την πολιτική και μετακυλίζουν στους δημότες το βάρος, ανέλησε από την Ελλάσσον Αντιπολίτευση ο Παναγιώτης Πορίκης. Πριν από μία εβδομάδα, ζητήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μία απόφαση για το εάν συμφωνεί να ιδρυθεί Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης στο Δήμο Ιάσμου με μία συγκεκριμένη οικονομικοτεχνική μελέτη. Η μελέτη αυτή έμπαζε από χίλιες μεριές, ήταν ανυπόγραφη.
τολμώ να πω ότι ήταν και παλιά, ίσως και δανεισμένη. Και επίσης προσπαθούν, όπως όλη την Ελλάδα, όπως από το 1980 γίνεται σε όλη την Ελλάδα, να μετακυλήσουν τις ευθύνες απέναντι στους δημότες με την σύσταση, την ίδρυση και τη λειτουργία δημοτικών επιχειρήσεων που με βάση τον νόμο θα λειτουργούν αποκλειστικά με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα στην τοποθέτησή μου. Πληρώνει ο ελληνικός λαός και οι δημότες πάρα πολλά χρήματα από το ειστέρημά τους για φόρους, έμεσους και άμεσους, και έχουμε μια ζωή που την ξέρουμε όλοι που δεν μας αξίζει. Την αφαίρεση υπογραφής ταυτοπροσωπείας από τους προέδρους της κοινότητας που προέβη τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμαρχος Ιάσμου, ο Ντέρμου Μιν, έφτιαξε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κυριάκος Αμούτζας, όπου και δόθηκε η δυνατότητα στον Δήμαρχο να απαντήσει. Ας παρακολουθήσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Το θέμα της αφαίρεσης υπογραφής ταυτοπροσωπείας που αφαίρεσε ο Δήμαρχος Ιάσμου ο Ντέρμου Μιν από Πρόεδρο Κοινότητας έθιξε ο επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου Ιάσμου Κυριάκος Αμούτζας. Στις εκλογές βγάζουμε δημοτικούς συμβούλους, βγάζουμε και πρόεδρος κοινοτήτων. Η δημοτική σας αρχή έβγαλε 5 πρόεδρους κοινοτήτων, πολύ σωστά. Οι αντιπολίτες έβγαλε άλλους 5. Τον έναν τον προλάβατε να το αφαιρέσετε τη δυνατότητα υπογραφής. Δώσατε η δυνατότητα υπογραφής ταυτοπροσωπείας, δηλαδή θα πάει η μαμά μου, ο Γεράκος, έχουμε ένα υπεργυρασμένο πληθυσμό στο Δήμο μας, να δώσει ταυτοπροσωπεία ότι αυτό το χαρτί που πρέπει να το πάω, αντί να τρέχω στα ΚΕΠ του Ιάσμου, υπέγραψε το πρόεδρο. Δώσατε λοιπόν με στόμφο, με χειροκροτήματα, ναι, και εμείς είπαμε μπράβο το Δήμαρχο, το είχε τάξει και προεκλογικά. Μπράβο, είπα μπράβο τον Δήμαρχο που έδωσε. Μη μου λέτε τι δεν είπα. Το χειροκροτήσαμε. Ποτέ όμως δεν σας είπαμε, σαν αντιπολίτευση εμείς, να δώσετε τη δυνατότητα υπογραφής. Γιατί ουσιαστικά δεν δίνετε τίποτε. Ούτε σας λέμε κι εμείς τώρα τίποτα τη στιγμή που αφαιρέσατε έτσι θελικά και με στόφο να πάρετε τις υπογραφές. Όμως, βγήκατε στα site λαλίστατο σον. Είστε κάθε μέρα στα site και μπράβο σας και τιμάτε και τα site και είπατε ότι η πετιότητα του Αμούτζα αφαιρούμε τη δυνατότητα σφραγίδας γιατί σκόπιμα, ακούστε, σκόπιμα εμποδίζουν οι πρόεδροι την ορθή λειτουργία του Δήμου. Είστε δικηγόρος, ένας πρωτοετής φοιτητής της νομικής το καταλαβαίνει. Η μάνα μου μπορεί να μην δεν το καταλαβαίνει. Αφαιρώ, λέτε στην ανακοίνωσή σας, τη δυνατότητα υπογραφής των Προέδρων, η πετιότητα Μούτζα του κυρίου στον ασώματο. Ο Δήμαρχος Ιάσμου Μουμίν Οντέρ τόνισε ότι διαφωνεί Πρόεδρος Συλλόγου να έχει πολιτική ιδιότητα, γιατί όπως τόνισε, οι πολιτιστικοί σύλλογοι πρέπει να προάγουν πολιτισμό και όχι να μπαίνουν σε πολιτικά παιχνίδια. Παράλληλα, εξήγησε ότι δεν μπορεί ένας Πρόεδρος Συλλόγου να επιχορηγείται από τον Δήμο, να κάνει δράσεις, να αυτοπροβάλλεται και μετά να μπαίνει υποψήφιος. Όσον αφορά τους πολιτιστικούς συλλόγους, θα είμαι πάλι σαφής. Διαφωνώ με το ότι κάποιος πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου έχει και πολιτική ιδιότητα. Και δεν έχει σημασία αν είναι πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Ιάσμου, Κοπτερού, Ασωμάτων, Χριστιανικού ή Μουσουλμανικού. Δεν έχει καμία σημασία. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι για να προάγουν τον πολιτισμό, έχουν συγκεκριμένες δράσεις, πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, δεν πρέπει να ανακατεύονται στην πολιτική. Να το πω απλά. Το τι γινόταν, εσείς ιδρύσατε το πολιτιστικό σύλλογο Ιάσμου για να έχετε ένα πολιτικό κομμάτι και εκεί πέρα. Και τοποθετήσατε τον δικό σας πρόεδρο. Ο Ατζιάνιτα δεν θυμάμαι πώς ήταν, κύριε πρόεδρε. Γιατί δεν έλεγε ποιος τον ίδρυσε, τη σμειονότητα του Ιάσμου τον πολιτικό. Να μην το επιτρέψετε να με διακόπτει, γιατί η σμειονότητα σας απαντάει και μην τον διακόπτετε γιατί δεν σας διέκοψε καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ κάθετα και ριζικά με τον οποιονδήποτε αναλαμβάνει πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου, εμπροκειμένου αφού μιλάμε για το πολιτιστικό σύλλογο Ιάσμου, τον κύριο Μπούκα, να επιχορηγείται από τον Δήμο, από τους δημότες δηλαδή, να κάνει δράσεις, να αυτοπροβάλλεται
και στο τέλος της τετραετίας να πηγαίνει υποψήφιος με τον Αμούζα. Ε, όχι. Όχι. Με συγχωρείτε, όχι. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Και το ξαναλέω. Εφόσον ο οποιοσδήποτε σύλλογος, ο οποιοσδήποτε πρόεδρος από τους συλλόγους έχει και πολιτική ιδιότητα, αυτή η Δημοτική Αρχή δεν θα συνεργαστεί μαζί της. Ξεκάθαρα. Και τελειώνω και ολοκληρώνω. Είπατε ότι μας έχετε ανάγκη. Δεν σας έχουμε ανάγκη, κύριε Αμούζα, γιατί μόνο οι ανίκανοι έχουν ανάγκη τους υπόλοιπους. Εμείς είμαστε ικανότατοι και θα το αποδείξουμε μέσα στη τετραετία και θα κρυθούμε όταν θα έρθει η ώρα. Στον Δήμο Κομωτινής και συγκεκριμένα στο τμήμα Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου πρέπει να προσέλθουν οι γονείς των παιδιών που έχουν κλείσει τα 17 έτη για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και συγκεκριμένα τη διεύθυνση κατοικίας τους για να ενταχθούν στο ανάλογο εκλογικό διαμέρισμα για την διαδικασία αυτή, την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί από όλους τους δημότες. Κάλεσμα στους γονείς των 17χρονων απευθύνει ο Δήμος Κομωτινής προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία για να ενταχθεί στο ανάλογο εκλογικό διαμέρισμα της κατοικίας τους, σημείωσε ο προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Δήμου Κομωτινής, Ιωάννης Κατσαμακίδης, που διευκρίνησε αυτό ισχύει για όλους, διότι είναι επιβεβλημένο να ψηφίζει κανείς εκεί που κατοικεί για να εκφράζουν τη βούλησή τους για τον τόπο που ζουν. Κάθε χρόνο. Στην αρχή της χρονιάς προσβαίνουμε σε μια ανακοίνωση με την οποία καλούμε πάλι τους γονείς των ανηλίκων, διότι πλέον τώρα αυτοί που υπάγονται στον εκλογικό κατάλογο είναι οι γεννηθέντες του 17. Οι γεννηθέντες οι οποίοι είναι 17 χρονών. Δηλαδή για φέτος είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί το 2003. Αυτό πρέπει να γίνει στην αρχή της χρονιάς, διότι στην πρώτη αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου πρέπει να σταλούν τα επικαιροποιημένα στοιχεία διεύθυνσης του κάθε ενός δημότη ηλικίας 17 χρονών, που θα υπαχθεί λοιπόν από τη φετινή διαδικασία στον εκλογικό κατάλογο, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο ανάλογο εκλογικό διαμέρισμα για να ψηφίζει στο ανάλογο εκλογικό διαμέρισμα της κατοικίας του. Γι' αυτό το λόγο και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι γονείς να ενδιαφερθούν ώστε να υποβληθούν εδώ στην υπηρεσία μας τα απαραίτητα στοιχεία για την επικαιροποίηση της διεύθυνσης. Αυτό, με την ευκαιρία αυτή, γίνεται επικαιροποίηση και της διεύθυνσης και των ιδίων. Πολλοί έχουν αλλάξει διευθύνσεις, αλλά δεν έχουν προβεί στην ενέργεια επικαιροποίησης της εγγραφής τους στο δημοτολόγιο, από όπου γίνεται η απορρόφηση αυτών των στοιχείων. Με αφορμή λοιπόν αυτή, της ένταξης δηλαδή των παιδιών που γεννήθηκαν το 2003 και της επικαιροποίησης των δημοτών μας και της επικαιροποίησης των στοιχείων διευθύνσεώς τους για να υπαχθούν στο ανάλογο εκλογικό διαμέρισμα, με την ευκαιρία αυτή μπορούν και οι γονείς να επικαιροποιήσουν και τα δικά τους στοιχεία. Διότι επιβεβλημένο από τον εκλογικό νόμο είναι καθένας να ψηφίζει εκεί που κατοικεί. Και δεν μιλάμε για εκλογικό τμήμα. Τα εκλογικά τμήματα είναι μια άλλη διαδικασία. Μιλάμε για εκλογικό διαμέρισμα. Δηλαδή, ο κάτοικος μέσης, αν παλιά ήταν κάτοικος Κομωτινής και ψήφιζε στην Κομωτινή, και τώρα είναι κάτοικος εδώ και μόνιμος κάτοικος μέσης, δεν μπορεί να, επειδή δεν επικαιροποίησε την διεύθυνσή του, να ψηφίσει. Πρέπει λοιπόν να δηλώσει τη διεύθυνση τη νέα του, να γίνει μεταβολή και να ψηφίζει πλέον, να εκφράζει την βούλησή του για τον τόπο στον οποίο ζει. Για τη μέση λοιπόν. Ένα παράδειγμα έδωσα για να μπορεί καθένας να αντιληφθεί. Άρα αυτή η διαδικασία της επικαιροποίησης των διευθύνσεων είναι απολύτως αφορισμένη μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Γιατί στο επόμενο δεκαήμερο γίνεται η απορρόφηση των στοιχείων με ηλεκτρονική διαδικασία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κατά συνέπεια, όσοι μας τα δηλώσουν, θα σταλούν τα στοιχεία τους επικαιροποιημένα. Οι υπόλοιποι που δεν θα τα δηλώσουν για οποιοδήποτε λόγο, και επειδή είμαστε υποχρεωμένοι για να μην μείνει κανείς έξω από τον εκλογικό κατάλογο, να διαβιβάσουμε, θα τα διαβιβάσουμε με τα ήδη υπάρχοντα. Δηλαδή, είτε με την παλιά διεύθυνση, η οποία δεν γνωρίζουμε αν έχει αλλάξει, είτε με αυτό που είχαν οι γονείς. Αυτό είναι μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου. Από φέτος μπαίνει το ΆΜΚΑ στο Μητρώο Πολιτών και πρέπει όλοι να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, γιατί επηρεάζει και την έκδοση πιστοποιητικών, όπως επισήμανε ο κύριος Κατσαμακίδης. Ήθελα να ενημερώσω και τους δημότες μας
Και ένα άλλο πράγμα είναι ότι από φέτος μπαίνει ως στοιχείο των δημοτολογικών εγγραφών, των στοιχείων δημοτολογίου του κάθε πολίτη, στο Μητρό Πολιτών, ένα πρόσθετο στοιχείο που είναι το ΆΜΚΑ, για όλους μας. Και βέβαια δεν είναι το θέμα του να πει κάποιος ποιο είναι το ΆΜΚΑ του ή να φέρει μια απλή βεβαίωση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνεται και σε αυτή την περίπτωση επικαιροποίηση των στοιχείων. Γιατί μπορεί να βγάλαμε ΆΜΚΑ, το οποίο έχει κάποια στοιχεία μέσα, τα οποία είχαν δηλωθεί όταν το εκδώσαμε. Σήμερα όμως να μην ισχύουν αυτά. Δηλαδή, να έχει αλλάξει ο αριθμός της ταυτότητάς μας, να έχει αλλάξει η διεύθυνση κατοικία μας που προείπαμε για τις άλλες περιπτώσεις ή και κάποιο άλλο στοιχείο να έχει μεταβληθεί. Θα πρέπει λοιπόν αφενός αυτά τα στοιχεία του ΆΜΚΑ να ελεγχθούν από τους ίδιους, που γίνεται αυτό στο ΚΕΠ, σε όλα τα ΚΕΠ, όπου και αν βρίσκονται, σε όλη τη χώρα, και να μας φέρουν αυτή την απόδοση του ΆΜΚΑ με τα στοιχεία, ώστε να μπορούμε να το εισαγάγουμε μέσα στις δημοτολογικές εγγραφές. Αυτό, επειδή επηρεάζει και την έκδοση πιστοποιητικών, γιατί από το Υπουργείο έχει έρθει μια κατευθυντήρια που λέει ότι για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό θα έχει προϋπόθεση να έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο και για εμάς ως υπηρεσία, για να τα ελέγξουμε και να μας τα φέρουν οι δημότες, να τα ελέγξουμε, να τα επικαιροποιήσουμε. Σκεφτείτε ότι κάθε μέρα βγαίνουν εκατοντάδες πιστοποιητικά. Καταλαβαίνουμε, θεωρώ όλοι και το Υπουργείο, ότι αυτό δεν είναι τη στιγμή, αλλά καλό είναι και οι πολίτες, αφού το γνωρίζουν πλέον, να μας φέρουν αυτά τα στοιχεία, αφού κάνουν αυτά που προείπα ως προς την ενημέρωση του ΆΜΚΑ τους, να μας φέρουν τα στοιχεία ώστε να το καταχωρήσουμε. Για να μην υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις ενδεχομένως, γιατί δεν ξέρουμε στο μέλλον τι θα προκύψει, αν δεν είναι επικαιροποιημένο αυτό το στοιχείο. Αρχιερεσίες πραγματοποιήθηκαν στο Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Μπουγατζοποιών Ροδόπη το απόγευμα της Δευτέρας. Ο νέος πρόεδρος, ο οποίος αναδείχθηκε, είναι ο Γρηγόριος Δενετίδης, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διαδικασία αλλά και για τους στόχους τους, οποίους θέτει ο ίδιος. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε προβλήματα τα οποία έχουν θέσει ως στόχο να επιληθούν μέσα στη χρονιά. Νέος πρόεδρος του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών και Μπουγατσοποιών Ροδόπης στις αρχιερεσίες που έλαβαν χώρα τη Δευτέρα, εκλέχθηκε ο Γρηγόρης Τζενετίδης. Ιδιαίτερα χαρούμενος δήλωσε ο κύριος Τζενετίδης που υπάρχει σύμπνοια στην ομάδα και μιλώντας για τους στόχους του υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα εργαστήρια που λειτουργούν παράτυπα. Είχαμε αρχιερεσίες τη Δευτέρα το βράδυ που μας πέρασε προχθές. Εξελέγινε ως πρόεδρος στο νέο ΔΣ του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών και Μπουγατσοποιών Ροδόπης. Στην ομάδα είναι τα περισσότερα παιδιά προέρχονται από το προηγούμενο συμβούλιο. Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Αδαμίδης, γενικός γραμματέας είναι ο κύριος Κωνσταντίνου, ταμείας είναι ο κύριος Παπαδόπουλος και τα υπόλοιπα μέλη είναι ο κύριος Φίγκερστάιν Καλούδης, ο κύριος Χασάν Χασάν και ο κύριος Δούκας Ευθυμίου. Εσείς για πρώτη φορά εξελίγατε? Στο συγκεκριμένο σωματείο είναι αλήθεια ότι είμαι νεοεισερχόν μέλος και χαίρομαι ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνανε οι συνάδελφοι. Όσον αφορά την ανάμιξή μου με άλλα σωματεία, ήμουν και είμαι μέλος στο σωματείο των καφεποτοπολών του νομού Ροδόπης. Εκεί ουσιαστικά έχω κάνει και το αγροτικό μου σε εισαγωγικά, εκεί έχω την όποια προϋπηρεσία έχω όσον αφορά η διοίκηση εκ των έσω των επαγγελματιών. Αλλά αυτό είναι ένα νέο πόστο με εμένα που προφανώς με γεμίζει με ευθύνη και ξέρετε, είναι δέσμευση απέναντι στους συναδέλφους, μήπως και κάνουμε κάποια βήματα μπροστά. Ποιους στόχους θέλετε και τι είναι αυτό που έχετε ίσως και ως πρώτη σκέψη για τον Σύλλογο? Καταρχήν είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί βρήκα μια ομάδα, βρήκα ένα συμβούλιο, γιατί τα περισσότερα παιδιά, αν εξαιρέσουμε εμένα και τον κύριο Χασάν, είναι παιδιά που προϋπήρχαν στο συμβούλιο. Βρήκα μια ομάδα η οποία διακατέχεται από σύμπνοια. Ξέρετε, αυτό δεν είναι πάντα, το λέμε πολλές φορές και το θεωρούμε αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει γνώμονα το να προασπίσει τα συμφέροντα του κλάδου και προφανώς βασικός μας στόχος είναι να διατηρήσουμε αυτό το κεκτημένο. Τώρα, οτιδήποτε κάνουμε πέραν από αυτό, αυτή είναι η βάση προφανώς και θέλουμε να τη διατηρήσουμε. Οτιδήποτε γίνει πέραν τούτου, δηλαδή δράσεις με τους ζαχαροπλάστες,
προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μας. Υπάρχουν θέματα στον κλάδο τα οποία με την βοήθεια των συναδέλφων θα προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις και μέσα από το σωματείο να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε ό,τι είναι περισσότερο, ό,τι είναι καλύτερο για τον κλάδο. Κάποια προβλήματα τα πιο ουσιαστικά που κρίνετε εσείς που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας? Ο κλάδος αντιμετωπίζει ουσιαστικό πρόβλημα όσον αφορά κάποια εργαστήρια τα οποία λειτουργούν σε σπίτια, κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, ξέρετε, από μη συναδέλφους, είναι κάποιοι οποίοι... Ναι, παράτυπα. Αυτό ζημιώνει πρώτα το ίδιο το κράτος και δευτερευόντως τον κλάδο. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε, απλά χρειάζεται λίγο, ξέρετε, προσεκτικούς χειρισμούς. Θα δούμε στο μέλλον πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Συνάντηση με τον υπεύθυνο της καρναβαλικής παρέλασης Κομωτινής, κύριο Σταύρο Πάτα, προημερών πραγματοποίησαν οι ξενοδόχοι της Ροδόπης, οι οποίοι στηρίζουν το τριήμερο των εκδηλώσεων της Αποκριάς, προκειμένου να βρουν τρόπο να προσελκύσουν κόσμο από γειτονικές χώρες. Με στόχο την προσέλκυση κόσμου από τις γειτονικές χώρες στο τριήμερο εκδηλώσεων της Αποκριάς που λαμβάνουν χώρα στην Κομωτινή, οι ξενοδόχοι αποφάσισαν να εκδώσουν και να προωθήσουν διαδικτυακά flyers που θα ενημερώνουν για τις εκδηλώσεις σε δύο γλώσσες, στα τουρκικά και στα βουλγάρικα. Τα όσα αποφάσισαν στη συνάντηση που είχαν με τον υπεύθυνο της καρναβαλικής παρέλασης Σταύρο Πάτα, μας ανέφερε ο ξενοδόχος Δημήτρης Κυρίδης. Είχαμε μία συνάντηση με τον υπεύθυνο της καρναβαλικής παρέλασης, τον κύριο Σταύρο Πάτα. Και αποφασίστηκε και από μέρους μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε το συγκεκριμένο event. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε μέσω της κυρίας Λιβεριάδου να βγάλουμε κάποια flyer και εμείς σαν ξενοδόχοι να κάνουμε κάποιες προσφορές και να το προωθήσουμε διαδικτυακά όσο μπορούμε στις γειτονικές χώρες, και στη Βουλγαρία και στην Τουρκία κυρίως. Τα flyer αυτά είναι και στις δύο γλώσσες. Εννοείται. Και τα οποία θα προωθηθούν μέσω... Κυρίως μέσω ίντερνετ. Διαδικτυακά θα προσπαθήσουμε να τη βοηθήσουμε την εκδήλωση. Θα υπάρχουν κάποια flyers και στα ξενοδοχεία σας που θα ενημερώνουν ήδη, ας πούμε, τους πελάτες σας για αυτό που θα γίνει? Ναι, για όλο το τριήμερο της εκδήλωσης, για την Τσικνοπέμπτη, για την Παρασκευή και για το Σάββατο, που είναι η καθιερωμένη καρναβαλική παρέλαση. Ύστερα από μια πολύ επιτυχημένη εναρκτήρια πεζοπορία του Δρομέα Θράκης για το 2020 για τα παιδιά στον καταράκτη του Άβαντα, ήρθε η στιγμή για τους ενήλικες να ζήσουν τη δική τους μοναδική εμπειρία, την οποία θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αυτήν την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στην όμορφη Μαρόνια. Για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την δρομική αυτή εκδήλωση, καλέσαμε και φιλοξενούμε τηλεφωνικό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την υπεύθυνη αποστολή, την κυρία Κικίτσα Καλδίμη, για την οποία, για όσους τη γνωρίζετε, είναι η πρώτη Ελληνίδα η οποία ανέβηκε στο Everest. Κυρία Τσακαλδίμη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Με πολύ μεγάλη μας χαρά σας φιλοξενούμε τηλεφωνικό σήμερα να μας μιλήσετε για την πολύ όμορφη αυτή διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε, γιατί... είναι μια δράση που έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα και έχει τόσο μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο της Θράκης, και θέλω και να τους ευχαριστήσω με την ευκαιρία που μου δίνετε, γιατί έχουν αγκαλιάσει τη δική μου αρχικά ανάγκη να προσφέρω στον τόπο μου, αλλά τελικά βλέπω ότι και ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει έξω στη φύση και να γνωρίσει και να δει, μάλλον να γευτεί τα ωφέλη της επαφής με τη φύση. Και έτσι θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία που έχει, πώς να το πω, αλληλεπιδρά, τέλος πάντων, και για τους δυο μας. Μάλιστα. Το ίδιο όμορφα. Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι πολύ σημαντικά και όλα τα ωφέλη τα οποία προσφέρει η φύση μέσα από τέτοιες δράσεις. Να δώσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα και τις πληροφορίες στους τηλεθεατές μας, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή και θέλουν να συμμετάσχουν στην πολύ όμορφη αυτή δρομική δράση. Ναι, υπάρχουν μερικές τελευταίες θέσεις, οπότε θα είναι καλό όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή άμεσα. Πώς γίνεται αυτό? Οι άνθρωποι που μας ακούνε και είναι από την Αλεξανδρούπολη θα μπορούν να πάνε στο στάδιο Φώτης Κοσμάς τις καθημερινές 5 με 8 και να κάνουν την εγγραφή τους. Για τους φίλους που μας βλέπουν από την Κομωτινή
υπάρχει μια φόρμα η οποία είναι ανεβασμένη στο Facebook του Συλλόγου Δρομέας Θράκης, αλλά μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και από το βιβλιοπωλείο Δημοκρίτιο Δολιανίτη. Πολύ ωραία. Και φυσικά φίλοι οι οποίοι είναι σε άλλες πόλεις στη Θράκη, πάλι μέσω του link που υπάρχει στο Facebook, υπάρχει και όλη πληροφορία για, για την πεζοπορία στο site του Δρομέα Θράκης, ο οποίος ουσιαστικά διοργανώνει και τις πεζοπορίες. Η ώρα κίνησης είναι 8.30 ώρα και από Αλεξανδρούπολη και από Κομωτινή, όπου μπαίνουν λεωφορεία. Ο κόσμος δεν χρειάζεται δηλαδή να μπει στη διαδικασία να πάρει το δικό του μέσον. Υπάρχει λεωφορείο μισθωμένο, όπου όλοι μας θα κινήσουμε και θα βρεθούμε στο σημείο έναρξης. Μάλιστα. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί είναι ένας ξεχωριστός τόπος η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε, γιατί πέρα από την φυσική ομορφιά έχει και πολύ μεγάλη ιστορική σημασία. Μάλιστα. Και θα έχουμε τη χαρά να μπούμε και μέσα στο αρχαιολογικό, στο αρχαίο θέατρο μάλλον. Και όπως είναι προγραμματισμένη όλη η διαδρομή, θα βλέπουμε συνέχεια το τραγικό πέλαγος μπροστά μας. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη όπου δείχνουν την παρουσία του αρχαίου πολιτισμού και θα τα συζητάμε κατά τη διάρκεια της πορείας. Είναι μια διαδρομή 12 χιλιόμετρων περίπου, οπότε όσοι θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να μπορούν να περπατήσουν 4 ώρες με αργόμενο ρυθμό, αλλά είναι μεγάλη απόσταση, οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους. Δεν είναι όμως μόνο για έμπειρους δρομής, μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται καμία εμπειρία, είναι πολύ εύκολο και είναι απλή μάλλον η διαδρομή. Δεν υπάρχουν ούτε μεγάλες υψομετρικές, ούτε δύσκολο τερέν. Και φυσικά θα είμαστε εμείς εκεί πέρα υπεύθυνοι, οι οποίοι θα μπορούμε να προσφέρουμε κάθε βοήθεια στους συμμετέχοντες. Απλώς η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει μια καλή φυσική κατάσταση. Ξέρω. Δηλαδή να μπορείς να περπατήσεις αυτό 4 ώρες. Πολύ ωραία. Κυρία Τσακαλδί μου, ποια είναι η απήχηση που έχει στον κόσμο μέχρι αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι μας ενημερώσατε ότι ενδιαφέρθηκαν από όλη την περιφέρεια σχεδόν να λάβουν μέρος στην δράση αυτή? Είναι απίστευτη η απήχηση που έχει. Ο κόσμος συμμετέχει με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό και πολλές φορές χρειαζόμαστε να πούμε στον κόσμο ότι λυπόμαστε, δεν υπάρχουν άλλες θέσεις. Γι' αυτό είπα και στον κόσμο να βιαστεί, να δηλώσει την συμμετοχή του, μην το αφήσει τελευταία στιγμή, γιατί λόγω του ότι υπάρχουν λεωφορεία, δεν υπάρχουν μετά θέσεις πλέον. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχει ο κόσμος να βγει έξω και να πεζοπορήσει, και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάποιος οργανωμένος φορέας ο οποίος μπορούσε με ασφάλεια να προσφέρει κάτι τέτοιο, γιατί στις πορείες μας έχουμε πάντα και την υποστήριξη της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Και είναι σημαντικό αυτό, να ξέρουμε ότι θα πάμε στο βουνό ανά πάσα στιγμή, υπάρχει και υποστήριξη. Σίγουρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο καιρός πώς θα είναι εκείνη την ημέρα με βάση τις προβλέψεις που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή? Ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ καλός, δείχνει ότι θα είναι κάτι, δεν θα έχει. Γενικά ο καιρός στις πεζοπορίες είναι καλός, ανεξάρτητο αν έχει κρύο ή ζέστη. Η βροχή είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί. Σίγουρα. Όπως δείχνει, δεν θα έχει βροχή και κρύο να έχει δεν μας πειράζει καθόλου. Θα πάρουμε τα γαντάκια μας, τα σκουφάκια μας, τα ζεστά μας τα ρούχα. Και το κρύο είναι καλό γενικά για τις πεζοπορίες, κάνει πιο ευχάριστη την πορεία πολύ μας. Ωραία. Οπότε δεν μας δυσκολεύει αυτό, όλα δείχνουν ότι θα πάνε καλά. Σίγουρα. Και είναι πολύ ωραία. Πέρα από την πεζοπορία, θα έχουμε και άλλες εμπειρίες προς το τέλος της εκδήλωσης. Γιατί θα μας... να τα αναφέρετε. Μόλις φτάσουμε προς την... το τέλος της διαδρομής είναι τα Πετρωτά. Από εκεί πέρα θα μας πάρει το λεωφορείο και θα ξαναπάμε στην πλατεία του χωριού της Μαρόνιας, όπου ο Σύλλογος Γυναικών της Μαρόνιας θα μας υποδεχτούν με τοπικά εδέσματα που έχουν φτιάξει οι ίδιες οι κυρίες. Υπαρχία, μάλιστα. Η υπαρχία ακριβώς. Και πριν καταλήξουμε, επειδή θα έχουμε πεινάσει μετά από 4 ώρες πεζοπορίας, ξέρετε, ο κόσμος δεν θέλει μόνο να βγει έξω και να γνωρίσει τα... να δημιουργούν τη φύση. Θέλει και να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους, να μοιραστεί αυτά που έχει ζήσει. Μας ζητάνε δηλαδή μετά από τις πεζοπορίες να μην διαλύουμε έτσι εύκολα την εκδήλωση, και έτσι έχουμε κανονίσει να πάμε όλοι μαζί για φαγητό σε μια τοπική παραδοσιακή ταβέρνα, να μιλήσουμε, να περάσουμε, να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε.
Οπότε πριν από, από το γεύμα θα έχουμε και την ευκαιρία να πούμε όσοι θέλουμε, είναι προαιρετικό αυτό, το μουσείο του χωριού, αλλά και το πολυόμορφο δημοτικό σχολείο που έχει στο χωριό και είναι πολύ ωραίο αρχιτεκτονικά και ενδιαφέρον να το επισκεφτούμε. Μάλιστα, μια εξαιρετική εμπειρία, όχι μόνο δρομική, αλλά που συνδυάζει και την καλή παρέα και την επαφή με τη φύση, αλλά και τον πολιτισμό και την ιστορία μας, και πραγματικά αξίζει να συμμετάσχει ο καθένας. Κυρία Τσακαλδίμη, πριν σας αποχαιρετήσουμε ακόμη μια φορά, να δηλώσουμε το link στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι, να λάβουν πληροφορίες και να δηλώσουν φυσικά συμμετοχή τις λίγες ημέρες που μείνανε. Σωστά, είναι το site Δρομέας Θράκης. Δηλαδή είναι δρομέας.eu και φυσικά τα social media του Δρομέας Θράκης. Είτε site, είτε facebook, υπάρχουν και τηλέφωνα που μπορούν κάποιοι να πάρουν πληροφορίες. Μπορούν και στο δικό μου το προσωπικό το facebook να βρουν πληροφορίες ο κόσμος, τον Κίκη Τσακαλδίμη. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για την μεγάλη συμμετοχή που έχει και την αποδοχή της δράσης μας που κάνει, και ευχαριστούμε πολύ και εσάς για την ευκαιρία που μας δίνετε. Να είστε καλά. Και γιατί όχι, σας περιμένουμε μια φορά να έρθετε μαζί μας. Εννοείται. Και να καλύψετε και μια πεζοπορία. Γιατί όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσακαλδίμη, για την ενημέρωση. Και δίνουμε ραντεβού φυσικά την Κυριακή στη Μαρόνια. Ακριβώς. Να είστε καλά. Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για τις ανάγκες της ταινίας «Εξύψωση», την οποία γυρίζουν κομμωτινέοι καλλιτέχνες με την παραγωγή της Mike Production. Πριν από λίγες ημέρες γυρίστηκαν οι τελευταίες σκηνές, όπου οι πρωταγωνιστές αναβίωσαν μια χωροεσπερίδα από το 1920 στο Μέγαρο Στάλιο για τις ανάγκες της ταινίας. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν και αναμένονται μόνο ορισμένες λήψεις για να ολοκληρωθεί η ταινία, η οποία σύμφωνα με τους συντελεστές το Μάιο θα είναι έτοιμη για προβολή. Σχεδόν έτοιμη είναι η ταινία «Εξύψωση» που ετοιμάζουν οι κομμωτινέοι καλλιτέχνες και αναμένεται να προβληθεί το Μάιο. Ενώ η επιθυμία των συντελεστών είναι να συμπεριληφθεί και στις εκδηλώσεις για την ενσωμάτωση της Θράκης στον Εθνικό Κορμό. Οι συντελεστές της ταινίας ευχαρίστησαν όλους όσους βοηθούν στα γυρίσματα, ενώ μίλησαν για το γύρισμα της Κυριακής που αφορά την αναβίωση μιας χωροεσπερίδας του 1920. Είμαστε εδώ μαζί με τον φίλο Μιχάλη Δανίλη Βαμβακά, για να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια για την ταινία «Εξύψωση», η οποία όπου να είναι θα ολοκληρωθεί και θα μπορεί να προβληθεί, ώστε και οι πολίτες της Κομωτινής, αλλά και γενικότερα, να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν. Και η σημερινή συνάντηση μαζί σας γίνεται στα πλαίσια ενός βασικού γυρίσματος που έγινε την προπερασμένη Κυριακή, στην Παπαδριέλειο Πινακοθήκη, τώρα στεγάζει το Σύλλογο Καλλιτεχνών Αθηνίωνα, όπου φιλόξενα μας άνοιξε τις πόρτες της για να ζωντανέψουμε μία χωροεσπερίδα της εποχής του 1920 και να συνεργαστούμε όλοι μαζί, πολλές ομάδες, θα σας πει και ο ίδιος ο Μιχάλης, για να ολοκληρωθεί αυτό το συγκεκριμένο γύρισμα, το οποίο ήταν και από τα πιο δύσκολα, θα πιο έλεγα. Πιο δύσκολα, ναι. Υπήρχαν πολλά άτομα μαζί, ήτανε... Έτσι. Να ευχαριστήσουμε φυσικά όλους τους που βοήθησαν σε αυτό. Είναι ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Αθηνίωνας με τον Άρη τον Σαρδιωτάκη, τον Άγγελο Γεωργίου, που μας ανοίξανε το κτίριο, μας ζεστάνανε, κάναμε ό,τι θέλαμε μέσα, πάρα πολύ όμορφα ήτανε. Το κομμωτήριο Προσωπολογία Σάκης, την Ειρήνη Ανανιάδου που έκανε τις τέλειες κομμώσεις αυτών που παίζανε εποχής, ήταν πάρα πολύ όμορφα όλα. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άλμα Λίμπρε που ήρθαν τα παιδιά, τρία ζευγάρια είχαμε εκεί, με την Άρτεμις Τσολάκη και τον Γιώργο Αθανασιάδη, τα άλλα τα παιδιά δεν τα θυμάμαι. Και κάνανε το βάλς που χορεύανε. Είναι το βασικό team των παιδιών του Άλμα Λίμπρε που χορεύουν τάγκο και λάτιν χορούς. Και τη σύγχρονη μουσική σχολή Θράκες, του Θωμά Ραμπατζή, με τον Μαρίνο Τόκα μέσα, που μας βοήθησε στέλνοντας δύο σπουδαστές, δύο κορίτσια σπουδάστριες της σχολής, για να μας βοηθήσουν να φαίνονται όργανα, να παίζουν λίγο βιολί, τσέλο, είχαμε διάφορα πράγματα και ήταν πάρα πολύ όμορφα όλα. Ήταν μαγικές οι στιγμές του γυρίσματος. Θέλω να προσθέσω γενικά ότι
σε τέτοιου είδους χειρίσματα ο χρόνος δεν υφίσταται. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσουμε νωρίς το πρωί και να τελειώσουμε αργά το απόγευμα, όπως και έγινε. Και το σημαντικό είναι ότι όλη αυτή η παρέα, που τώρα μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, ήταν συνεπέστατη εκεί όλες τις ώρες, χωρίς να υπάρξουν προβλήματα, με πολύ χαρά και κέφι. Και το λέω αυτό και το τονίζω, γιατί τώρα όλο αυτό το εγχείρημα πρόκειται για μια δουλειά εθελοντική. Όλοι είμαστε εκεί με την έτσι, τη χαρά και την διάθεση για δημιουργία που μας χαρακτηρίζει ο καθένας από τη δική του μεριά και από το δικό του τομέα. Θέλω να πω λίγο ότι αυτή η ταινία είναι 5 χρόνια τώρα που είναι στη διαδικασία των γυρισμάτων. Είναι μεγάλου μήκους και υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία όταν πρόκειται για κινηματογραφιστές που έχουν επιχορηγήσεις, ας πούμε, από το Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου. Πόσο μάλλον τώρα μια ομάδα η οποία μόνο με τη διάθεσή της και με τα λίγα μέσα που διαθέτει προσπαθεί να φέρει σε πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και αυτό το τονίζω, και με επαγγελματίες στη δουλειά τους, μια ταινία μεγάλου μήκους. Και στην Κομωτινή, μόνο Κομωτινέους, μόνο πλάνα από την Κομωτινή. Να πούμε δύο λόγια για το γύρισμα που υπολείπεται, αλλά και δύο λόγια για όλη την ταινία. Μένουν κάποια πλάνα μόνο για να τελειώσει η ταινία, κάποια πλάνα της πόλης, για να προσθεθούν στα υπόλοιπα. Η ταινία είναι γύρω στη 1 ώρα και 30 λεπτά περίπου. Αυτό. Και τι αφορά. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι το σενάριο το έχει γράψει η Όλγα Τζελέπη και ο Μιχάλης την κινηματογραφία, ο Μιχάλης επιμελείται της σκηνοθεσίας. Εγώ βοηθάω στο κομμάτι λίγο το υποκριτικό σε σχέση με το... και παίζω κιόλας. Έχω ένα ρόλο, κάνω μια κοπέλα. Στην παλιά εποχή. Στην παλιά εποχή. Και τώρα η ιστορία της ταινίας πρόκειται για μυθοπλασία. Βρισκόμαστε στη σύγχρονη εποχή, όπου μία παρέα παιδιών, με αφορμή ένα άρθρο που μία κοπέλα θέλει να γράψει για τον εκδότη της και ψάχνει να βρει ένα έτσι θέμα που να είναι έτσι... Λίγο πιασάρικο. Ναι. Να αρέσει να αφορά στην Κομωτινή, να το διαβάσουν έτσι αρκετοί πολίτες. Βρίσκει κάποια στοιχεία για το κάστρο της πόλης, για το κάστρο της παλιάς Κομωτινής. Και ξεδιπλώνεται μέσα από αυτά τα στοιχεία που βρίσκει η κοπέλα αυτή η ιστορία μιας οργάνωσης όπου δρά στα 1920. Τη βλέπουμε στην πορεία της από το 1920 μέχρι το 1927 μέσα από flashback. Αυτό αφορούσε και το γύρισμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, της Κυριακής. Ναι. Ήταν η χωροσπερίδα αυτής της οργάνωσης, στην οποία εκεί φαίνεται ότι χωρίστηκαν κιόλας. Η μία οργάνωση γίναν δύο, γιατί κάποιοι δεν θέλανε, πώς να το πω, αυτά που θέλανε η μία οργάνωση. Ναι, να μιλήσουμε λίγο για τις οργανώσεις. Τώρα, στην παλιά εποχή υπάρχουν οι ορφείς, είναι μία οργάνωση η οποία κατέχει την εξουσία και θεωρητικά και πρακτικά πιστεύει ότι κατέχει την εξουσία επειδή έχει στην κατοχή της τις χορδές της λύρας του Ορφέα. Αυτή η διάθεση, η εξουσία από την συγκεκριμένη οργάνωση την έχει με διάθεση να βοηθήσει, να ουσιαστικά να τη χρησιμοποιήσει για το κοινό καλό. Παρ' όλα αυτά όμως από την ίδια αυτή την οργάνωση αποσχίζεται ένα βασικό μέλος της και δημιουργεί μια άλλη οργάνωση, παραοργάνωση να το πω έτσι, του Ζαγρείς, οι οποίοι φυσικά θέλουν και εκείνοι τις χορδές της λύρας Ορφέα για να αποκτήσουν την υπέρτατη δύναμη. Όχι όμως για το κοινό καλό, αλλά για να έχουν την εξουσία και να μπορούν να επεμβαίνουν στα πολιτικά, ίσως οικονομικά πράγματα. Τώρα αυτό το αφήνει λίγο ανοιχτό. Ναι. Όποιος έχει την εξουσία μπορεί ο θεατής να με το μυαλό του, ας πούμε, να φτιάξει το τι είδους εξουσία αποζητά ο καθένας ή θα ήθελε να έχει ο καθένας. Και ουσιαστικά αυτή η διαμάχη και η ίντριγκα για το ποιος θα πάρει την εξουσία ακολουθεί αυτή την οικογένεια και στις μετέπειτα γενιές.
Οπότε βρίσκουμε άτομα τα οποία είναι της τότε γενιάς των Ζαγραίων και της τότε γενιάς των Ορφέων και σήμερα, στην εποχή μας, όπου συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, το 2000. Σήμερα. Ναι. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Πότε έχουν την δυνατότητα να το απολαύσουν αυτό το ευελπιστούμε το Μάιο, επειδή είναι και η γιορτή. Δεν συνδέεται άμεσα με τις γιορτές της πόλης, συνδέεται άμεσα όμως με την παλιά Κομωτινή. Γιατί έχουμε γυρίσματα και στην τωρινή Κομωτινή, αλλά έχουμε πλάνα μέσα στην ταινία με παλιές φωτογραφίες, τις οποίες έχουμε βάλει ηθοποιούς επάνω με την τεχνική του green screen. Και δείχνει μέρη πως ήταν τότε, ας πούμε, η πλατεία, η πλατεία Ταχυδρομείου. Έχει διάφορα μέρη της πόλης. Οπότε ευελπιστούμε να το έχουμε τελειωμένο το Μάιο, για να το δούμε εκεί στις μεγάλες γιορτές της πόλης, που στα Ελευθέρια, ας πούμε. Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε, βέβαια. Για τους ηθοποιούς που συμμετέχουν, είναι από το επισκηνής, είναι, όχι μόνο, και εθελοντές της πόλης. Είναι, βεβαίως. Είναι από τρία διαφορετικά τρεις διαφορετικές θεατρικές ομάδες της πόλης. Είναι από το ΔΙΠΕΘΕ, είναι από την πολιτιστική κίνηση, από το επισκηνής πρώτα-πρώτα. Και άλλοι, φυσικά, επαγγελματίες και μη. Μιλάμε για πλήθος κόσμου που περνάει από την ταινία. Πραγματικά απορώ, Μιχάλης, πώς τους θυμάται. είναι πάρα πολλοί κόσμος που έχει ρόλο σε αυτή την ταινία. Εντάξει, υπάρχουν οι βασικοί χαρακτήρες του έργου, αλλά είναι κόσμος που περνάει. Και το μήνυμα που θέλεις να δώσεις με αυτή την ταινία, αυτό δηλαδή που πραγματεύεται. Να πω και για τους τεχνικούς μας που είναι το πρώτο και κύριο, έτσι, είναι ο Δημήτρης ο Πολίτης, που μας κάνει την κινηματογράφηση, ο Δημήτρης ο Ντίνας, ο Παρασκευάς ο Βατός, ο Σταύρος ο Γκιουζελίδης, είναι ο πρόεδρος της ομάδας μας, της Mike Productions, ο Σπύρος ο Νταντανίδης. Ελπίζω να μην ξεχνάω άλλους, νομίζω ο πως Πάνος. Όχι. Ο Πάνος ο Αναστασίου, βεβαίως, είναι εδώ συνιδρυτής της Mike, μην αυτό. Η Ειρήνη Παράσχου, είναι πολλά τα άτομα πίσω που βοηθάνε τους ώστε το να φανεί πολύ όμορφο το μπροστά. κάποιο με ρώτησε κάτι. Το μήνυμα, και, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που πραγματεύεται η ταινία. Είναι το εγώ μας, ότι ο καθένας σκέφτεται από εσωτερικά, να το πω, το εγώ του, να πάρει την πρώτη θέση εκείνος, να φανεί, χωρίς να σκέφτεται τι κατάληξη θα έχει όλο αυτό. Να προσθέσω ότι έτσι όπως ακριβώς γίνεται η διάσπαση σε αυτές τις δύο ομάδες, όπου αντί να δημιουργήσουν από κοινού κάτι καλό, χωρίζουν τους δρόμους τους και μόνο την καταστροφή φέρνουν, το αποτέλεσμά τους δηλαδή είναι καταστροφικό, εγώ θα το αντιπαραβάλω με τον τρόπο που όλοι εμείς εδώ στην Κομωτινή, παρόλο που προερχόμαστε από διαφορετικές ομάδες και χώρους ο καθένας, συνεργαστήκαμε, όλοι μαζί, αφήσαμε πίσω τις όποιες πίσω και κάτω σκέψεις μπορεί να είχαμε κάποια στιγμή μεταξύ μας, γιατί πολλές φορές σε μια μικρή κοινωνία ανακυκλώνονται πράγματα μεταφέρονται πράγματα που πολλές φορές δεν ισχύουν και δημιουργούνται έτσι παρεξηγήσεις ή οτιδήποτε. Τα αφήσαμε λοιπόν πίσω, τα ξεχάσαμε, ήρθαμε μαζί και δημιουργήσαμε κάτι που πιστεύω ότι πραγματικά το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο νόημα, ότι όλοι μαζί η διάσπαση καταστρέφει, ενώ όταν είμαστε ενωμένοι δημιουργούμε.
Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία δεν εκδρεύουν για σήμερα Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου αλλά και αύριο 5η 6 του μηνός. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο 5η 6 Φεβρουαρίου. Και κάπου εδώ η ενημέρωσή σας έφτασε στο τέλος της. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα www.rodopine.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.